Αριστοτρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 και το θέμα μας σήμερα είναι ο απογαλακτισμός ενός ενήλικα, όπως το ακούσατε. Φαντάζομαι ότι είναι μεταφορικός απογαλακτισμός, ε, ναι. Ε, ναι. Γιατί ξέρεις ότι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο. Ότι θυλάζουν μέχρι την ενηλικίωση. Ότι πήγε ένα ζευγάρι στο μήνα του μέλητος και θέλει ο γαμπρός να πάρει και τη μάνα. Ναι, ναι, υπάρχει έτσι ανέκδοτο. Ότι πήγε ένα ζευγάρι μήνα του μέλητος και επέμενε ο άντρας να πάρει και τη, γυναί, τη μάνα του μαζί. Και σε κάποια φάση είναι έκοψεν τους η νύφη των νεόνυφων σύζυγων της να θυλάζει από τη μητέρα του. Τώρα δεν ξέρω αν συνέβηκε στα αλήθεια ή αν είναι urban myth, αστικό μύθο. Όχι, πιστεύω το ότι συνέβηκε. Το πιστεύει. Λοιπόν, μας το ζήτησε μια φίλη κάτω από το βίντεο παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα και συνεπεί στη ζωή τους. Πολύ ωραίο βίντεο, κορίτσια, μπράβο σας. Θα ήθελα όταν βρείτε χρόνο να φτιάξετε ένα βίντεο για τον απογαλακτισμό ενός ενήλικα ανθρώπου και είναι δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι το 2000 εισήχθη ένα καινούριο. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ένα καινούριο στάδιο. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε τα στάδια, έχουμε και έναν καινούριο που λέγεται αναδυόμενη ενηλικίωση. Δεν έχει να κάνει με την νεότητα, δεν έχει να κάνει με την εφηβεία. Είναι ένα μέσο στάδιο ανάμεσα στην εφηβεία και στην νεότητα. Και αφορά τις ηλικίες από 18 μέχρι 29 ετών. Λοιπόν, πότε εισήχθη είναι αυτός ο όρος? Το 2000. 2000, αναδυόμενη ενηλικίωση. Μάλιστα. Λοιπόν, η αναδυόμενη ενηλικίωση έχει κάποια έτσι στάδια, ότι το άτομο αυτό ακόμη ψάχνεται να δει τι θέλει, δεν έχει σταθερές σχέσεις, δεν έχει σταθερή ταυτότητα, αλλάζει τουλάχιστον μέσα στο φάσμα αυτών των χρόνων 8 επαγγέλματα μέχρι να αποφασίσει ποιον επάγγελμα του ταιριάζει. Ξαναπες μας την ηλικία 18. 18 με 29 ετών. 18 με 29. Άρα στην ουσία μιλούμε για την επέκταση της εφηβείας, την οποία μας είχες πει ότι έχει βρεθεί και νευροψυχολογικά ότι ισχύει. Ότι ως τα 26, ναι, τα 26 περίπου. Αναδυόμενη ενηλικίωση. Wow, μάθαμε έναν όρο σήμερα. Αναδυόμενη ενηλικίωση, ναι. Ωραία. Οπότε χαρακτηρίζεται από αυτήν την αστάθεια και είναι επικεντρωμένη στον εαυτόν τους. Τους εννοιάζει πολύ ο εαυτός τους. Και γενικότερα ψάχνουν να βρουν την ταυτότητα τους, ποιοι είναι, που πάνε, τι κάνουν κτλ. Ωστόσο έχουν διακατέχονται από μια αισιοδοξία για τη ζωή. Δηλαδή αν τους ρωτήσεις αν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, θα σου πούνε ναι, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Σε αυτήν την ηλικία. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι που μπορεί να επιλέξουν, αν θέλεις, να κάνουν σχέσεις σε αυτήν την ηλικία ή γενικότερα τι θα σπουδάσουν και τα λοιπά, μέσα από την έρευνα φαίνεται ότι υπάρχει μία ακόμα προσπάθεια να βρούνε την αυτό που τους συμβαίνει. Και σίγουρα το αν μιλάμε για μια τέτοια ηλικία, ο απογαλακτισμός, παρόλο που από 18 χρονών θεωρείται κανείς ενήλικας, νομικά, μου φαίνεται πολύ περίεργο ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα να μπορέσει κάποιος να περάσει αυτόν το μονοπάτι και να πάει στην ενηλικίωση. Από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει σπουδάσει, από τη στιγμή που ακόμη δεν ξέρει αν θέλει να σπουδάσει, δεν ξέρει τι θα κάνει στη ζωή του, δεν έχει δικά του χρήματα, δεν έχει δική του εργασία, δεν έχει βρει το σύντροφο, τη σύντροφο του κτλ. Δεν έχει συναισθηματικά ενηλικιωθεί δηλαδή. Και γενικότερα η ενηλικίωση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά και τη συναισθηματική οριμότητα για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις και να ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά και την οικονομική και γενικότερα τη γνωστική, που είπαμε ότι μέχρι τα 26 δομείται ακόμα η προσωπικότητά μας. Και το 28 στα αγόρια. Ναι, και 28 στα αγόρια. Οπότε το να μπορέσεις να φύγεις από την οικογένεια σου και να απογαλακτιστείς, αν είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μπορούμε να το εξηγήσουμε μέσα από το στάδιο αυτό. Άρα λες, η Αριστονική μου σήμερα,
και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την νέα πληροφορία που μας έδωσες, ότι υπάρχει και ένα μεσοστάδιο ανάπτυξης που ονομάζεται αναδυόμενη ηλικίωση, που στην ουσία μεταφέρει μέχρι την ηλικία των 30 ετών, 29 ετών, την περίοδο που αναμένουμε ότι στην εποχή που ζούμε σήμερα, εντάξει, γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε έτσι ένα throwback και λέμε καλά, εμείς μπήκαμε στις ευθύνες των ενηλίκων πιο νωρίς. Ναι. Για τα παιδιά μας σήμερα που θέλουμε να μεγαλώνουν όσο το δυνατόν κάτω από πιο φυσιολογικές και φυσικές συνθήκες, από τα 29 και πάνω μιλάς για ωριμότητα. Μάλιστα. Μέχρι τα 29 είναι ένα στάδιο στο οποίο το παιδί προσπαθεί, ο νεαρός, ο έφηβος προς νεαρόν ενήλικα, προσπαθεί να βρει τον εαυτόν του. Άρα δεν έχουμε ανησυχία και έγνοια εάν ένας άνθρωπος πριν τα 29 του δείχνει μια αναστάθεια ή δείχνει μια προσκόλληση στους γονείς του. Όμως υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν περισσότερη ανεξαρτησία. Φυσικά. Παιδιά που είναι πιο εξαρτημένα πάνω στους γονείς. Υπάρχουν παιδιά που δείχνουν περισσότερη συναίσθηση και έγνοια για τους γονείς τους. Παιδιά τα οποία είναι πιο εγωκεντρικά. Παρ' όλα αυτά όμως καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, παρόλο που δεν το ξεκαθαρίζει η κυρία που ρωτά. Δεν ξεκαθαρίζει αν μιλάει για παράδειγμα από το χώρο μιας μητέρας η οποία έχει κουραστεί να είναι το παιδί της κρεμασμένο επάνω της και οικονομικά και ψυχικά και συναισθηματικά, ή αν μιλά από το χώρο μιας συντρόφου η οποία έχει κουραστεί να είναι ο σύντροφος της ή σύντροφος της προσκολλημένος, κρεμασμένος πάνω στην οικογένεια από την οποία προέρχεται. Όμως λες ότι δίνουμε αυτό το περιθώριο μέχρι τα 29. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι γνωρίζω μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν απογαλαχτιστεί μετά τα 29 και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν το βγάζω απ' έξω. Σίγουρα στα 29 μου δεν απογαλαχτίστηκα, ούτε στα 30 μου, ούτε καν στα 40 μου δεν είχα απογαλαχτιστεί, με την έννοια του ότι μπορεί να είχα κάνει επαναστάσεις και να είχα κάνει βήματα προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία, την συναισθηματική, την οικονομική, την ψυχική κλπ. Όμως υπήρχα μέσα μου, τώρα σου λέω τη δική μου περίπτωση για να τη χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα και για ίσως κάποιον από τους ανθρώπους που παρακολουθεί και ταυτιστεί. Παρόλο που ζούσα μόνη μου, ζούσα σε μια άλλη πόλη, μεγάλωνα τα παιδιά μόνη μου, είχα πάρει στα χέρια μου τη ζωή μου, παρόλα αυτά ήμουνα ακόμη συναισθηματικά εξαρτημένη. Δεν είχα απογαλαχτιστεί πλήρως. Αυτό μου δίνει πάσα, έχει να κάνει με τον τύπο δεσμού που έχεις με τους γονείς σου. Τα παιδιά που έχουν ασφαλή τύπου δεσμού, σε πιο εύκολα μπορούν να απογαλαχτιστούν και φτιάχνουν σχέσεις που τους διακατέχει εμπιστοσύνη. Άρα αν έχεις ασφαλές τύπο δεσμού με τους γονείς σου μεγαλώνοντας, εάν οι γονείς σου έχουν καλύψει τις συναισθηματικές σου ανάγκες επαρκώς και σε μεγάλωσαν με τρόπο που να νιώθεις ότι είσαι αγαπητός και ότι αξίζεις να αγαπηθείς και να νιώθεις ασφαλής ότι δεν θα σε εγκαταλείψουν κλπ, τότε πιο εύκολα απογαλαχτίζεσαι και πιο εύκολα δημιουργείς σχέσεις που τους διακατέχει εμπιστοσύνη, σχέσεις οι οποίες είναι σταθερές και θέλεις να δεσμευτείς, γιατί σε αυτήν την ηλικία, σε αυτόν το ηλικιακό φάσμα παρατηρείται ότι οι νέοι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δεν θέλουν να δεσμεύονται. Θέλουν περισσότερο να γνωρίζουν άτομα χωρίς να κάνουν, ας το πούμε, μακροχρονίους δεσμούς ή να οδηγούνται σε γάμον ή οτιδήποτε. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο φάση. Είναι και απότοκο της οικονομικής κρίσης. Ναι, είναι και απότοκο αυτό. Και της οικονομικής και της ηθικής κρίσης. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο μόνο ο δεσμός, το είδος του δεσμού. Γιατί τώρα έρχεται στο μυαλό μου μια κοπέλα, μπορεί να τη ξέρεις, η οποία μεγάλωσε σε ένα χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον, η οποία όμως εμπόρεσε να δεσμευτεί και να έχει μια στενή σχέση συνεπή από πολύ νωρίς, ξέρω από τα 19 της. Κατάλαβες ποια λέω. Ναι, κοίταξε να δεις.
παίζουν ρόλο και άλλοι παραγόντες, όχι μόνο οι γονείς, αλλά και οι άλλοι σημαντικοί άλλοι που έχεις στη ζωή σου, αλλά και το δικό σου, η δική σου ιδιοσυγκρασία, η δική σου τάση, ας το πούμε, η νοημοσύνη που έχει κάποιος, η... και τα χαρίσματα που είναι κάτι που αλλάζει κάποιος. Ο δεσμός. Φυσικά. Το στυλ δεσμού αλλάζει μέσω οξείας ψυχοθεραπείας. Ακριβώς, ακριβώς. Τα άτομα που έχουν ανασφαλήν τύπου δεσμού ή χαόδη τύπου δεσμού, συνήθως δυσκολεύονται πάρα πολύ να απογαλαχτιστούν και δυσκολεύονται να βρουν και σύντροφο ή μη σύντροφο. Και οι αποφευκτικοί επίσης. Και οι αποφευκτικοί. Δηλαδή, ανασφαλής τύποι δεσμού είναι και οι τρεις. Είναι και ο αχώδης, ο αποφευκτικός και ο χαοτικός. Είναι και οι τρεις ανασφαλείς. Είμαστε κάποιοι που έχουμε και τα τρία από τους. Και ο τύπος δεσμού ίσως εξαρτάται και από τα γονίδια, παίζει ρόλο. Ίσως και τα γονίδια παίζουν κάποιο ρόλο. Η προδιάθεση, αν θέλουμε. Γενετική προδιάθεση. Η προδιάθεση, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι και πλέον στην εποχή μας είμαστε και θύματα όλης αυτής της προβολής. Φαίνεται ότι οι πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να προβάλλουν τους συναισθηματικούς τους δεσμούς και να ζουν έτσι μια επιφανειακή κατάσταση. Μιλάς για τα social media. Για τα social media, ναι. Θέλουν να έχει, προτιμούν η σχέση τους να έχει προβολή, δηλαδή να την προβάλλουν, να τη διαφημίσουν τη σχέση τους. Και έχουν έτσι και αυξημένες προσδοκίες, δηλαδή μπορεί να περιμένουν πράγματα που δεν μπορούν να λάβουν. Δηλαδή μιλάς για μια συναισθηματική και πνευματική επιφανειακότητα. Ακριβώς. Δηλαδή μιλάς για μια γενιά ανθρώπων, δεν μιλάμε για όλα τα μέλη της νέας γενιάς, αλλά μεγάλων ποσοστών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι επηρεασμένοι από το lifestyle που προβάλλεται μέσα από το Instagram κυρίως, το πιο δημοφιλές social media για την νεολαία, και το TikTok, επηρεαζόμενοι μέσα από αυτά, θεωρούν ότι η ζωή είναι παιχνίδι. Ότι και είναι και κάτι επιφανειακό, ότι θα βρεις έναν όμορφο άντρα, μια όμορφη γυναίκα, θα κάνεις έναν τέλειο γάμο. Όμως ο απογαλακτισμός, εμένα ως λέξη μου ακούγεται περισσότερο από το ξεκολλώ από τους γονείς μου και σταματώ να είμαι εξαρτημένος. Κοιτάξτε, συναισθηματικά και οικονομικά. Υπάρχουν και γονείς που είναι πάρα πολύ υπερπροστατευτικοί, που είναι πάρα πολύ κολλημένοι με τα παιδιά τους. Που δεν, δηλαδή ήταν εκεί, ήταν παρόντες, έδωσαν αγάπη, έδωσαν στήριξη. Απλά ήδη δυσκολεύονται να αποκολληθούν και να απογαλακτιστούν από τη σχέση από τα παιδιά τους και δεν αφήνουν και τα παιδιά τους να μεγαλώσουν και να αυτονομηθούν. Και ίσως το λάθος τους εδώ να είναι ότι δεν τα αυτονόμησαν τα παιδιά τους και δεν τα άφησαν να αυτενεργήσουν ή τους έκοψαν τους δρόμους προς την αυτονομία. Δηλαδή όταν έπρεπε να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μείνουν στην Κύπρο να σπουδάσουν ή στην Ελλάδα ή να πάνε στο εξωτερικό, μπορεί να είπαν όχι, δεν θα φύγω το παιδί μου να πάει στο ξένα και να μην το βλέπω. Ή θα πάει, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία να σπουδάσει, θα πηγαίνω να το βλέπω κάθε μήνα, ας πούμε. Ή θα το παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο ή θα είμαι από πάνω του συνέχεια. Και αυτό δημιούργησε έτσι έναν κόλλημα μεταξύ τους, που όταν έρχεται το νέο μέλος, που είναι ο σύντροφος ή σύντροφος, π.χ., υπάρχει έτσι μια μεμοικτική κατάσταση. Γίνεται έναν enmeshment, δηλαδή, πώς το λέγεται στα ελληνικά το enmeshed, υπερεμπλοκή, οικογενειακή υπερεμπλοκή, και συναισθηματική μομιξία στην ουσία. Μπράβο. Και δεν ξέρεις με ποιον είσαι παντρεμένος, στα εισαγωγικά το παντρεμένος. Μα οι Εγγλέζοι λένε the family you marry into, η οικογένεια στην οποία παντρεύεσαι. Ναι. Δεν ξέρω τι λένε οι Εγγλέζοι. The family αλλά... you marry into. Για να μείνεις, ξέρω εγώ, και να είναι υγιής μια σχέση, θα πρέπει να πορεύεται μόνη της και η άλλη να είναι κομπάρση, να είναι στο παρασκήνιο. Δεν γίνεται να είναι συνέχεια το ζευγάρι κολλημένο με τις οικογένειες τους. Γιατί δεν θα πάει καλά όλη αυτή η ιστορία. Okay. Οπότε ίσως αυτή η...
η αιμομιξία αυτή, η συναισθηματική αιμομιξία, αυτό το κόλλημα που μπορεί να έχει κάποιος λόγω του στενού δεσμού, λόγω της υπερβολικής συμβατότητας, αλλά ενδεχομένως και λόγω του ότι το άτομο, να πούμε το παιδί, μπορεί να είναι πιο παθητικό, να είναι ένα παιδί. Είναι το έκαναν πιο παθητικό, να είναι ένα παιδί που δεν θέλει να στενοχωρήσει τους γονείς του. Και τα μπορεί λοιπά, να είναι συνεξαρτώμενο κτλ. Μακριά! Μακριά! Πάντως εμείς είμαστε μία οικογένεια και τρεις ελεύθεροι. Και τρεις σίγγολ και ο Λάσαρος και ξέρω τι λέει για μας αυτό το πράγμα. Είναι η μητέρα στα 48 σίγγολ, ο γιος στα 26 και εγώ στα 23. Δεν ξέρω τι λέει αυτό το πράγμα. Μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας τουλάχιστον. Μπορούμε να απολαύσουμε τη μοναχικότητα. Είναι και αυτόν ωραίο. Δεν είναι και αυτόν ένα δείγμα ανεξαρτησίας. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος είναι σίγγολ είναι απαραίτητος και ανεξάρτητος και δεν είναι συναισθηματικά υπερεμπλεκόμενος με την οικογένειά του. Όμως νομίζω το κομμάτι είναι αυτόν των ανθρώπων οι οποίοι δεν ενηλικιώνονται ψυχοσυναισθηματικά μπορεί να παρατηρηθεί και με περιπτώσεις που δεν μπορούν να μείνουν χωρίς σχέση και αν τελειώσει μια σχέση πρέπει αμέσως αμέτη να πας στην επόμενη γιατί δεν αντέχουν χωρίς την ασφάλεια, την ψευδέστηση ασφάλειας μια σχέση. Σας ευχαριστούμε. Καλούς απογαλακτισμούς. βιολογικά η γυναίκα που γεννά μπορεί να θυλάσει μέχρι 5 χρόνια το παιδί. Ψυχοσυναισθηματικά όμως, για την σημερινή εποχή, οι ψυχολόγοι λέμε μέχρι 1,5 έτους να είναι ο θυλασμός του παιδιού. Σίγουρα οτιδήποτε το οποίο είναι πάνω από 5 χρόνια, φυσικό. Όχι μόνο. Τώρα μιλώ για τον κυριολεκτικό. Ο θυλασμός, αλλά και η συνύπαρξη, ας πούμε, στο ίδιο δωμάτιο. Να ακούω πάρα πολλά ευτράπελα του να κοιμάται, ας πούμε, με το 10χρονο, 15χρονο, 18χρονο. Εντάξει. Το βρίσκω περίεργο. Μέχρι ποια ηλικία είναι εσύ που είσαι και παιδοψυχολόγος, μένει το βρέφος στο δωμάτιο του ζευγαριού? Μέχρι 6 μήνων. Μέχρι 6 μήνων. Εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας. Okay. Που χρειάζεται το παιδί να δηλαδή παρακολουθεί. Δηλαδή μέχρι 6 μηνών είναι φυσιολογικό να είναι στο δωμάτιο με τους γονείς, από 6 μηνών και μετά πάει στο δικό του δωμάτιο. Πάει στο δικό του δωμάτιο. Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι τεχνολογίας ανεπτυγμένης που μπορείς να παρακολουθείς το παιδί σου, να ακούσεις τους ήχους του, να το βλέπεις. Εγώ έκανα και το να άλλο. Είσαι εκεί πέρα. Εγώ τους είχα το δικό του δωμάτιο και τους άφηνα να έρχονται σε μένα και μετά πήγαιναν μόνοι τους. Τώρα θέμε σε ποια ηλικία. Μπορεί και ποιον μετά. Ξέρω εγώ, μπορεί και ενός έτους, αλλά έλεγαν εγώ το κρεβάτι μου. Και φεύγαν μόνοι τους. Δηλαδή, στην ουσία μου έλεγαν παράτα μας εσύ, πάμε στο δικό μας το Μα είναι το υγιές αυτό. Ναι. Είναι υγιές τα παιδιά μας να θέλουν να απογαλακτιστούν από εμάς, σε οποιαδήποτε ηλικία. Και να θέλουν να φύγουν. Ναι. Και είναι υγιές να απολαμβάνουμε που ζούμε μόνοι μας στο χωριό μας, με ένα σκύλο ο οποίος έχει συχάσει χωρίς παιδιά στο περιθώριο. Φιλιά, bye.